αυτό το παιχνίδι όπως και το προηγούμενο με το ΑΠΟΕΛ αλλά και τα επόμενα που θα ακολουθήσουν με την ΑΕΚ και την Ομόνια είναι παιχνίδια με ομάδες οι οποίες έχουν στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όπως αντιλαμβάνεστε, το να μπορεί ο Άρης να κοντράρει αυτές τις ομάδες ή ακόμη να παίρνει βαθμό ή βαθμούς από αυτές είναι αυτό που είχαμε θέσει ως στόχο στο ξεκίνημα της περίοδου. Δηλαδή, θέλαμε να δημιουργήσουμε μια ανταγωνιστική ομάδα η οποία θα μπορεί να χτυπάει αυτά τα παιχνίδια, ασχέτως αν τα κερδίζεις ή τα χάνεις, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι πολλά παιχνίδια κρίνονται στις λεπτομέρειες. Τη μια μέρα αυτές είναι με το μέρος σου, την άλλη είναι με το μέρος του αντιπάλου. Αλλά το σημαντικό για μας είναι ότι δείχνουμε ότι για την ώρα ανταποκρινόμαστε απέναντι σε κάθε αντίπαλο και αυτό είναι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Για τη θέση μας τα ψηλά είναι πάρα πολύ νωρίς να πούμε κάτι. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια ακόμη, αλλά σαφώς και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πολύ ικανοποιημένοι που είμαστε εκεί ψηλά. Η διοίκηση του Άρη, η νέα τάξη πραγμάτων που υπάρχει στον Άρη Κώστα, έχει βάλει στόχο την εξάδα. Με την πορεία που κάνει ο Άρης μέχρι στιγμής, είναι εφικτή η εξάδα? Πανίκο, δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Και νομίζω ότι όπως είναι το πρωτάθλημα τώρα, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να το πει εκ του ασφαλούς. Βλέπουμε πόσο καλές είναι όλες οι ομάδες, πόσο ανταγωνιστικές είναι όλες οι ομάδες. Εδώ βλέπουμε τον Εθνικό Άχνας είναι τελευταίος. Σήμερα δυσκόλεψε πάρα πολύ την ΑΕΚ. Την προηγούμενη εβδομάδα πήρε βαθμό από την ΑΕΛ. Η ΠΑΕΚ που είναι επίσης προτελευταία και κέρδισε την Ομόνια. Συνεπώς, όταν είσαι ο Άρης, δεν μπορείς να λες πάω για εξάδα ή είμαι στο στόχο μου ή ούτω καθεξής. Γιατί έχω πει και το έχω ζήσει, Πανίκο, αυτό με τις λεπτομέρειες. Δηλαδή, θυμάμαι το προηγούμενο μας παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ, που θεωρώ ότι ξέρεις, όταν βλέπεις ένα παιχνίδι, δημιουργείται ένα αίσθημα ότι αυτό το παιχνίδι μπορεί να το κερδίσουμε, αυτό το παιχνίδι μπορεί να το χάσουμε. Σε εκείνο το παιχνίδι είχαμε το αίσθημα ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε και θεωρούμε ότι δικαιούμαστε να κερδίσουμε και χάσαμε. Χθες με την ΑΕΛ δεν ήταν η καλύτερη εμφάνισή μας. Παρ' όλα αυτά όμως καταφέραμε να πετύχουμε ένα πολύ όμορφο γκολ και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Η αίσθηση σου ποια είναι, Κώστα? Δεν θα ήταν σοφό εκ μέρους μας να πούμε ότι μπορούμε από τώρα για κάτι τέτοιο. Η αίσθηση σου ποια είναι, ότι θα μπει στην εξάδα ή δεν θα τα καταφέρει? Δεν μπορώ να ξέρω, Πανίκο. Είναι πάρα πολύ θεωρητικό αυτό. Γιατί σου λέω, με την ίδια ευκολία που τώρα στο ξεκίνημα έχουμε κάνει σε ερηνίκες, μπορούσε κάποια παιχνίδια από αυτά να μην τα είχαμε κερδίσει. Να κάνω μια ερώτηση που θα μου την απαντήσει. Μπορούσαμε να τα είχαμε πάρει. Κώστα, να σου κάνω μια ερώτηση. Ο Γιώργος Σαββίδης, ξέρεις ότι ήταν και παρουσιαστής. Είναι στο δικό του χώρο, είναι στο δικό του στούντιο. Άρα είναι σαν να είναι δημοσιογράφος. Έλα. Με τους άντρες της παρέας έχω συνυπάξει και με τον Γιώργο Σαββίδη στο ΣΥΓΜΑ. Μόνο με τη Μαρίνα δεν έτυχε να συνεργαστούμε, αλλά είμαστε μικροί ακόμη. Μαρίνα, μπορεί στο μέλλον. Έχουμε καιρό. Κώστα, νομίζω θα μου την απαντήσεις αυτήν την ερώτηση. Είμαι σίγουρος ότι μπορείς να μου την απαντήσεις. Διότι μπαίνεις μέσα στα αποδυτήρια, βλέπεις προπονήσεις, πιστεύω, βλέπεις τα παιχνίδια, άρα μπορείς να απαντήσεις αυτήν την ερώτηση. Γιατί ο Άρης βγάζει μια νοοτροπία? Ρε παιδί μου, έχω 15 βαθμούς, παίζω με την ΑΕΛ, κερδίζω ένα 0, παλεύω, τα δίνω όλα, ψυχή, θέληση, πάθος, σαν να και πάω για να χτυπήσω πρωτάθλημα. Από πού βγαίνει αυτό? Ποιοι το δίνουν στην ομάδα αυτό? Πώς δημιουργείται αυτό? Αυτή η νοοτροπία πώς δημιουργείται? Πού κολλάει, ρε παιδί μου, στον Άρη είναι αυτό? Θεωρώ ότι η νοοτροπία δημιουργείται από τον προπονητή της ομάδας και από την προσωπικότητα των ποδοσφαιριστών που έχει στα αποδυτήρια. Το Λιάσο τον Λουκά, για να είμαι ειλικρινής, δεν τον γνώριζα πάρα πολύ καλά ως προπονητή, αλλά οφείλω να σας πω ότι με έχει εντυπωσιάσει με την νοοτροπία του νικητή που διαθέτει. Δηλαδή, που μιλάμε λίγο πριν το παιχνίδι με τον Λιάσο, με όποιο και να παίζουμε, θεωρεί ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Αυτό το πράγμα το μεταφέρει στους ποδοσφαιριστές. Απ' την άλλη, επειδή έχουμε φέρει ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλες παραστάσεις, κάποιοι από αυτούς, κάποιοι έχουν παίξει χρόνια στην La Liga που είναι ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα του πλανήτη, έχουμε ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει εθνική Αργεντινής. Γενικά, είναι ποδοσφαιριστές που έχουν προσωπικότητα και επειδή υπάρχει και καλό υλικό στον Άρη, είναι και τα αποτελέσματα. Όταν ξεκινάς, Γιώργο, και κερδίζεις ένα παιχνίδι, κερδίζεις μετά άλλο, κερδίζεις την ανόρθωση. Ξέρεις πολύ καλά, έχεις υπάρξει ποδοσφαιριστής και μάλιστα μεγάλος. Όλο αυτό σε βοηθάει. Και ξέρεις τι με εντυπωσίασε βλέποντας τον Άρη με την ΑΕΛ? Έπαιζε
συμπεριφέρθηκε δηλαδή μέσα στο παιχνίδι όταν προηγήθηκε σαν μια ομάδα, δηλαδή διαχειρίστηκε τον Άμιδε σαν μια ομάδα που θέλει να κερδίσει αυτό το παιχνίδι γιατί πάει για πρωτάθλημα. Έχει στόχους. Μου έβγαλε αυτήν την νοοτροπία. Είναι αυτό το οποίο έχει φτιάξει ήδη. Ενώ μια ομάδα που θέλει να σωθεί, έχω 15, ξέρεις, χαλαρώνεις. Ναι, ναι. Βγάζει πάρα πολύ πάθος θέληση για να κερδίσει. Ωραία. Το παιχνίδι. Να κάνω και τη δύσκολη ερώτηση στον Κώστα. Άρα, κάμε τη δύσκολη ερώτηση. Επειδή συζητείτε πάρα πολύ το συμβόλαιο του Στεπίνσκι, τι μπορείς να μας πεις? Ότι δεν είμαι λογιστής, πανικό μου. Επιβεβαιώνεις όμως όλη αυτή την φημολογία? Όχι, όχι. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι υπεύθυνος του γραφείου τύπου. Δεν ξέρω το συμβόλαιο για κανέναν παίκτη. Αυτό που λέτε κι εσείς, σαφώς και πρέπει να έχει ένα καλό συμβόλαιο ο Στεπίνσκι, όπως και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές του Άρη, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που έπαιζε στην πρώτη Ιταλία. Αλλά από εκεί και πέρα, αριθμούς και τέτοια δεν ξέρω. Άρα μπορεί να ρωτήσει ο λογιστής για να μας πει την αλήθεια. Και να ήξερα, δεν θα έλεγα. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Έγινε, Κώστα μου. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε, φίλε.